Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και σήμερα και να είστε πάντοτε καλά, Τετάρτη της διακαινησής μου και ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε μαζί μας και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 2 ώρες ραδιόφωνο το πρωί εμείς αρχίσαμε στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα, 8 με 10 όπως κάθε πρωί και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση στο RIC 1 και στο RIC SAT. 2 εκπομπές καθημερινά, μια ραδιοφωνική και μια τηλεοπτική. 5 στο σύνολο ραδιοφωνικές τη βδομάδα και 5 στο σύνολο τηλεοπτικές τη βδομάδα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και υποστήριξη σας. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί θα σας πάμε στο όμορφο Λευκόνικο, το οποίο ενέταξε στον Εθνικό Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τα καλά και αγαθά του. Γιατί ξέρετε, πρέπει η μνήμη και η παράδοση να διατηρούνται και να τηρούνται, ούτως ώστε να παραμένει και άσβεστη και η φλόγα της επιστροφής και ο αγώνας και όλα όσα συνεπάγονται πίσω από όλες αυτές τις δεκαετίες της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Στο στούντιο μαζί μας είναι η κυρία Δήμαρχος, η κυρία Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την καλή διάθεση που είχατε σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε και πάλι το Λευκόνικό μας. Μάλιστα. Και να το αφιερώσουμε ένα μνημόσυνο. Ναι. Και στον γιατρό τον Αείμνηστο Λυσαρίδη και στον φίλο μας τον Μιχάλη τον Πασαρδί που έφυγαν. Αλλά και ένα μνημόσυνο σε όλους τους Λευκονικιάτες μας που έφτιαχναν το αυτό του Λευκονίκου. Τις γυναίκες που έφτιαχναν τις τσιπόπιτες. Μάλιστα. Και τις γυναίκες που ήφαιναν στον αργαλιό αυτά τα Μάλιστα. πανέμορφα Λευκονικιάτικα υφαντά. Τρεις εγγραφές λοιπόν στον Εθνικό Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κυρίες και κύριοι, από το Δήμο Λευκονίκου. Είναι η τσιπόπιτα, τα Λευκονικιάτικα υφαντά και το παραδοσιακό νοφτόν. Εσείς που μας βλέπετε εξ Ελλάδος, είναι το παραδοσιακό ψητό, το οποίο τοποθετείται με ειδικό τρόπο για ψήσιμο στους παραδοσιακούς χωριάτικους ξύλινους φούρνους, στις αυλές των χωριών. Βέβαια, λόγω αναγκών, πια αυτό γίνεται και στα σπίτια με τους πιο εξελιγμένους, θα έλεγα. Αλλά η παράδοση είναι εκεί που παραμένει και συντονίζεται. Πώς έγινε η αρχή αλήθεια και πώς ήταν η σκέψη, κυρία Δήμαρχε? Από την πρώτη στιγμή που έγινα δήμαρχος, άρχισα τις προσπάθειες. Ναι. Ήξερα ότι έπρεπε αυτά τα πράγματα να διασωθούν. Mm. Γιατί ποιος είναι ο ρόλος μας εμάς και των δημάρχων αλλά και των κοινοταρχών της κατεχόμενης γης? Είναι η συντήρηση της μνήμης, της παράδοσης, της ιστορίας και του πολιτισμού. Ήταν εύκολα και το αυτόν και τις υπόπιτα. Γιατί το αυτόν εξακολουθούν ακόμη άνθρωποι να το φτιάχνουν. Ναι, εννοείται ήταν εύκολο να το κατοχυρώσουν. Να το κατοχυρώσετε και να ζητηθεί η διαδικασία για να τοποθετηθεί. Το δύσκολο ήταν τα υφαντά μας. Γιατί το δύσκολο ήταν τα υφαντά? Γιατί έπρεπε να υπάρχουν γυναίκες που να υφαίνουν και σήμερα νέες, να φαίνεται ότι η τέχνη συντηρείται. Άρα να εξηγήσουμε ότι για να εγγραφεί κάτι στον Εθνικό Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς πρέπει να συμβαίνει τώρα. Έτσι. Όχι να γινόταν κάποτε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, αλλά αυτή η παράδοση να έχει μεταφερθεί, να έχει μετακυλιστεί στους νεότερους και στις επόμενες γενιές μέχρι και σήμερα. Να συνεχίζεται, βέβαια. Μάλιστα. Και να συνεχίζεται και στο μέλλον. Μάλιστα. Τα υφαντά μας, λοιπόν, όταν ήρθαμε πρόσφυγες, υπήρχαν δεκάδες γυναίκες οι οποίες έστεισαν από εδώ αργαλιούς και έφτιαχναν όλα αυτά που βλέπετε. Ναι. Φτιάχτηκαν μετά τον πόλεμο. Δεν φέραμε τίποτα μαζί μας. Ποιος έφερε? Λοιπόν, τα κλειδιά, ίσως. Μία γυναίκα υπάρχει από τις παλιές, η οποία ζει, η θεία μου, η Μαρούλα, η Πύλικου, η κυρία Μαρούλα Πύλικου, η οποία δεν υφαίνει πλέον. Μάλιστα. Άρα έπρεπε να βρεθούν νέες κοπέλες και να είναι καλά η υπηρεσία χειροτεχνίας που μας έδωσε την ευκαιρία. Μάλιστα. Και πήγε μία μαθήτριά μου, την οποία θα μιλήσουμε και αργότερα, Μάλιστα. τη Μαρία τη Χατζημινά. Έμαθε, σαγηνεύτηκε από αυτή την τέχνη. Και έτσι φαίνεται ότι και θα πήγαιναν, πήγαινε το 19 η Μαρία, θα πήγαιναν το 20 άλλες, το 21 άλλες, λόγω πανδημίας. 2019-2021. Άρα θα πηγαίνουν, κάθε χρόνο θα πηγαίνουν κοπέλες. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο μαθητεύουν κυρίες για να μάθουν την τέχνη κυρίες, των υφαντών. Ναι, κυρίως νέες κοπέλες για να συνεχιστεί η τέχνη αυτή. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είμαστε πολύ χαρούμενες που η Μαρία, και χαρούμενοι που η Μαρία πήγε και έμαθε και έτσι. Καταφέραμε βεβαίως. Έγιναν αιτήσεις,
θα έλεγα, όταν επιστημονικές εργασίες, ναι, με βιβλιογραφία. Αυτά όλα τα έντυπα τα οποία μου αποστείλατε. Που σου έστειλε είναι βιβλιογραφία από βιβλία, αλλά και μαρτυρίες, 30, 40, 50. Και ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους, γυναίκες, ναι, και άνδρες από την Κωμόπολη μας, οι οποίοι μου έδωσαν τις μαρτυρίες τους. Μίλησαν, βέβαια, έχω και πολλές μαρτυρίες από τη μητέρα μου, να είμαστε και ειλικρινείς, που ήξερε πολλά και έφυγε 96 ετών πριν από 2 χρόνια, άρα έχω καταγράψει πολλά από τη μητέρα. Αιωνία η μνήμη της. Και είναι και σημαντικό, δεν έφυγε ουσιαστικά, γιατί όλη αυτή η παράδοση έχει παραμείνει. Βέβαια. Και είναι αυτό την που... άλλη φορά είχε φέρει τα εφαντά της μητέρας. Ακριβώς. Και είναι αυτό που διατηρεί και ζωντανή τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων, ή βέβαια, όχι, κυρία Δήμαρχε. Ζουν μέσα από το έργο τους. Ναι, ζουν μέσα από το έργο τους. Και αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτή είναι η παράδοσή μας, ναι, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Αυτή η διαδικασία για την υποβολή είναι εξαιρετική. Βλέπω εδώ ότι είναι γύρω στις 30 σελίδες κάθε φορά, με κάθε έντυπο. Νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε επιστημονικές εργασίες, να αφήσουμε στις νεότερες γενιές. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πρέπει να υποβληθεί με λεπτομέρεια το κάθε είδος, το πώς κατάγεται, από πού κατάγεται, πώς φτιάχνεται, τα είναι έντυπα των... Είναι βέβαια η Επιτροπή. Ναι, η ταυτότητα των αιτητών, τα έντυπα των αιτήσεων, τα συνοδευτικά υλικά τα οποία πρέπει να... Φωτογραφίες, ντοκιμαντέρ, βάλαμε και το ντοκιμαντέρ μας που έχουμε μέσα. Τον ετοιμάσαμε τον ντοκιμαντέρ για το Λευκόνοικο που το έχετε παρουσιάσει αρκετές, ναι, φορές. Μίλησαν πολλοί άνθρωποι για όλα μας τα στοιχεία. Μάλιστα. Και έτσι, πότε αυτό έγινε εφικτό και πότε τελικά πήρατε την έγκριση? Πέρυσι, τέτοια εποχή, 28 Απριλίου, έγινε η λεγόμενη προέγκριση. Μάλιστα. Όμως εγώ ήξερα ότι ήταν σίγουρο, γιατί από τις πολλές αιτήσεις, όταν επιλέγουν νέα, ναι, σημαίνει ότι σε μέσα απλώς θέλουν μια μεγαλύτερη αίτηση, θέλουν πιο πολλά στοιχεία, πιο πολλές λεπτομέρειες. Γι' αυτό θεώρησα ότι έπρεπε να δουλέψω. Δούλεψα ως φοιτήτρια μεταπτυχιακή για να τα ετοιμάσω και χαίρομαι πάρα πολύ, βέβαια, γιατί θα μείνουν χτήμα ΕΣΑΗ. Τα έχουμε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκονίκου. Μάλιστα. Για όποιον θέλει να ανατρέξει να βρει στοιχεία. Η αίτηση, αναφέρει εδώ, πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 10 φωτογραφίες σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή. Δηλαδή δεν είναι εύκολο και απλό να γίνει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια συνεργασία όλων των υπηρεσιών του Δήμου σας και των ανθρώπων. Συνεργασία με ανθρώπους του Λευκονίκου. Του Λευκονίκου. Για με ανθρώπους του Λευκονίκου που ήταν ειδικοί για κάθε τομέα. Με αυτούς που έβαζαν οφτά, τις γυναίκες που κάνουν τσιπόπιτες, τις γυναίκες που ήφαιναν ή τις κόρες των γυναικών που ήφαιναν. Μάλιστα. Και αναφέρεται εδώ ότι θα πρέπει να υποβάλλονται υπογεγραμμένα έντυπα και πρωτότυπα μαζί με την αίτηση και φωτογραφικό υλικό, μα δεν είναι λίγο πράγμα. Και έχουμε και τις μαρτυρίες, τα ονόματα όλων των γυναικών και των ανδρών που μου έδωσαν, ναι, μαρτυρίες. Ναι, ναι, τα βλέπω. Όλα τα βιβλία στα οποία είχα καταφύγει, γιατί έχουμε και βιβλία. Μάλιστα. Ένα από αυτά το έφερα, είναι της κυρίας Κούλας Παρασκευά, φιλόλογος μας. Ναι. Εκεί που χορεύει το φως. Ναι. Εδώ είναι διηγήματα και όλα τα διηγήματα μιλούν για τη ζωή του Λευκονίκου. Μέσα από τα διηγήματα φαίνεται και πώς έβαζαν το αυτό, την ιστορία του, φαίνεται και πώς έφτιαχνε το τσιπόπιτα, φαίνεται και μου πήγαινε με το σχολείο για να στις σπουδαίες πογιατσίνες, οι φάντρες του Λευκονίκου, ωραία, οι οποίες ξεναγούσαν. Ναι. Έχουμε και ποίηματα, βέβαια, για τα υφαντά μας. Πάλι από την κυρία Κυριακή Παρασκευά, είναι η φιλόλογος μας, τη χαιρετούμε, την κυρία Παρασκευά. Η πρεσβυτέρα μας, η αγαπημένη μας. Και πώς είναι το όνομα της γιαγιάς που μας βλέπει αυτή την ώρα και παρέμεινε και είναι και τελευταία από τα υφαντά? Μαρούλα Πύλικου. Είναι η μητέρα του προκατόχου μου. Μάλιστα. Πολύ άξια, πολύ χρυσοχέρα. Χαιρετούμε τη γιαγιά Μαρούλα και να είναι πάντα καλά. Έχει φτιάξει αριστουργήματα. Ο Θεός να την έχει πάντα καλά, να της δίνει δύναμη, κυρία Μαρούλα, γιαγιά Μαρούλα, και να είστε πάντα καλά, την ευχή σε εσάς και ο Θεός να σας προστατεύει. Και όλο αυτό το υλικό μαζεύτηκε, έγινε όλη αυτή η διαδικασία και κράτησε ένα χρόνο η όλη διαδικασία για να γίνει η έγκριση. Από τον πέρσι, ναι, το κάναμε την προέγκριση τον Απρίλιο και έγινε φέτος. Ένα χρόνο για να έρθει η τελική έγκριση. Αλλά εγώ από πέρσι ήμουν σίγουρο, ναι, ότι, μου είπατε, ότι τελείωσε η έγκριση, εφόσον του άρεσε. Οι άνθρωποι. Και υπήρχαν και οι άνθρωποι που το συνέχιζαν. Και δεν είχαμε τίποτα που να είναι σε κρεμότητα, ήταν όλα έτοιμα. Άρα μου είπαν ότι τώρα μόνο σου απομένει να μας φέρεις και άλλα στοιχεία. Μάλιστα. Γιατί η πρώτη αίτηση ήταν των 3 σελίδων. Ναι. Τα σύντομα. Ναι, ναι, το είδα. Εδώ και μετά το έντυπο 3 που είναι και το τελικό, που είναι όλα τα συνοδευτικά υλικά, αλλά και οι ταυτότητες αυτών στους οποίους υποβάλλατε. Έτσι, είναι βέβαια, και... όταν λέμε, μου είπε η τάδε κυρία, είναι και η ταυτότητα της και ο τηλέφωνό της, γιατί μπορεί, μάλιστα, να την πάρουν τηλέφωνο να τη ρωτήσουν. Βέβαια. Και βλέπω εδώ ότι ουσιαστικά περιγράφεται και με κάθε λεπτομέρεια
ο καθένας. Δηλαδή το τι παρουσιάζει και οι φωτογραφίες. Πιάτο με διάφορα φαγητά, κυριαρχεί το οφτό, στο σπίτι του Δημήτρη Χίρα, ναι, και ούτω καθεξής. Τραπέζι και ο φαγητά. Ο Δημήτρης Χίρας το Φρέναρος. Μάλιστα. Ο πατέρας του, ο Καλής ο Χίρας, όπως όλη η οικογένεια αυτή του Σίμιλου, όπως λέγαμε. Μάλιστα. Ήταν σπουδαίοι. Βεβαίως είχαμε πολλούς που κάναν οφτό στο Λευκόνικο. Μάλιστα. Ήταν πρώτο οφτό του Φάλα. Μάλιστα. Οφτό του Φάλα, λέει εδώ. Ξάδελφος του παππού σου, του Λουκά, του Χάματσου. Γι' αυτό ήταν οι δύο που έκαναν το καλύτερο κλέφτικο. Κλέφτικο, ναι. Και, συγγνώμη, όχι κλέφτικο, οφτό. Οφτό, κλέφτικο. Οι μόνοι δύο. Ναι. Τα δύο ξαδέλφια. Ο Φάλα στο Λευκόνικο και ο Λουκά ο Χάματσο στη Γύψου. Ξαδέλφια αγαπημένα μου, είπε ο εγγονός του. Ναι. Και ποια είναι η διαφορά μας και το γράψαμε. Μόνο οι δύο έκαναν βοδινό. Αυτό. Α. Μόνο βοδινό. Ο παππούς Λουκάς είχε ξάδερφο στο Λευκόνικο. Βέβαια, η οικογένεια του ήταν το Λευκόνικο και πήγε στη Γύψη. Όπως μου είπε ο εγγονός του Φάλα. Μάλιστα. Ο κύριος Σπύρος Κιμήτρης. Μάλιστα. Και ήταν ο πρώτος του ξάδερφος. Μα με την οικογένεια Κιμήτρη είμαστε συγγενείς. Ναι, αφού ήταν ο Φάλας και ο Λουκάς Χάματσος, ο αείμνηστος παππούς σου ήταν. Ναι. Και έκαναν τα καλύτερα αυτά. Μάλιστα. Βοδινό, το οποίο έβαζα μόνο βοδινό μέσα στις. Μόνο βοδινό, ε. Μέσα ούτε πατάτες. Τίποτα. Βοδινό. Με μίλαν, με δηλαδή το λίπος, μάλιστα. Από το απόγευμα πήρωναν το φούρνο με κατάξερα κλαδιά και ξύλα, ναι. Ξύλα βασικά. Μετά τα κάρβουνα τα έβαζα στην άκρη. Έφτιαχνα με μαεστρία τα σινιά μεγάλα. Μάλιστα, τα ταψιά τα που έμπαιναν μεγάλα μέσα. Ταψιά, έβαζαν το ένα δίπλα στο άλλο, από πάνω το λίπος. Μάλιστα. Και έβαζαν και δεύτερη σειρά. Και έβαζαν λαμαρίνες τη μία πάνω από την άλλη. Μάλιστα. Τα μεγάλα τα ψιά. Και γέμιζαν τον φούρνο ολόκληρο. Το γέμιζαν όλο. Το χωριάτικο. Είτε πατάτες. Μάλιστα. Είχαν φούρνους μεγάλους στο κέντρο του Λευκονίκου και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Μα έβαζαν 7-8. Και να πούμε και άλλα. Έβαζαν λοιπόν. Και μετά το έκαναν πυλό και χύλωναν το φούρνο γύρω-γύρω για να μην φεύγει, ναι, η ζέστη. Και μάλιστα λέει ο Ανδρέας Χίρας, ο Σακούλας, ο Λευκονικιάτης. Στο ντοκιμαντέρ μας λέει το βράδυ, όταν εφεύγαμε από το κέντρο Πανόραμα ή από τα σινεμά μας του Φυρίλα και τα λοιπά του Παναγιώτη. Μάλιστα. Πηγαίναμε να δούμε μπας και έσπασε ο πυλός να πυλός. Το φτιάξουμε, ναι, το πρωί. Αν ήταν να εξηγήσουμε καθώς... γιατί. Γιατί αν έσκαγε ο πυλός, άφευγε ο ατμός, η ζέστη, αυτό το πύρινο που είχε μέσα ο φούρνος και τα ψηλώνανε καλά το κρέας. Και γινόντουσαν λοκούμια. Μάλιστα. Και να πούμε και τι λέει άλλο τούτος ο φίλος μας ο κύριος Ανδρέας Χίρας. Πρώτα απ' όλα, από μια εβδομάδα πριν, ξεκινούσαν όσοι θα έσφαζαν τα βόδια τους από την μια άκρη του Λευκόνικου, από τη δυτική άκρη που ήταν ο αστυνομικός σταθμός. Όλη την κύρια οδό Λευκοσίας Αποστόλου Ανδρέου ήταν ο κύριος δρόμος. Σε όλο τον κύριο δρόμο να δουν όλοι ότι τούτο το βόδι θα σφάξουν. Μάλιστα, μάλιστα. Και ότι είναι καλό και μάλιστα φώναζαν, εβίζαν εν τούτον πριν το σφάξουν. Ή ένας ή άλλος έτσι βόδι. Τα έσφαζαν Τετάρτη. Και πήραν τους φούρνους Τετάρτη βράδυ για Πέμπτη πρωί, Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ για Σάββατο πρωί και Σάββατο βράδυ για Κυριακή πρωί. Μάλιστα. Πέμπτη και Σάββατο άνοιγαν τους φούρνους από τις 5.30 για να πιάσουν και οι εργάτες που πήγαιναν σε άλλες πόλεις. Κυριακή όμως μετά την εκκλησία. Μάλιστα. Και πήγαιναν. 5.30 και... το πρωί εννοείται. Κυριακή, Πέμπτη και μέρες. Σάββατο 5.30. Το πρωί. Το πρωί χαράματα. Μάλιστα. Την Κυριακή μετά που τελειώνει η εκκλησία, θρησκευτικότητα του λαού μας. Και πήγαινε όλος ο κόσμος, τρία βόδια, 600 κιλά, 600 κάδες τη βδομάδα που έκανε στο Λευκόνικο. Μα το έτρωε όλο αυτό ο κόσμος του Λευκονίκου, θα διερωτηθεί κανείς. Όχι, το Λευκονίκο ήταν κέντρο. Πέρασμα. Πέρασμα, όχι, Καρπασία όλοι, μέχρι το 63 να πάει στη Λευκοσία. Μάλιστα. Και έρχονταν, αφού πολλοί φώναζαν, ελάτε να πάρετε λευκοντζάδες πριν να έρθουν οι χωραΐτες να σας τα πιάσουν. Γιατί έρχονται και από τη Λευκοσία. Τα γνωστό το Λευκόνικο. Γιατί ακριβώς ήταν μόνο το βοδίνο. Και πήγαιναν όλοι με κατσαρόλες, με κούπες και με τις... Και έπαιρναν και τρώγαμε, δεν ξέρω στο έχει πει ο πατέρας σου, πρωί-πρωί τρώγαμε οφτών. Μάλιστα. Ερχόταν στο σπίτι με το ζουμί του, γιατί αυτό το αυτό βγάζει ζουμί. Βγάζει, ναι. Από το λίπος. Και είναι μέσα. Και τότε, επειδή τα ζώα μοσχομύριζε η γειτονιά, μοσχομύριζε το. Μοσχομυρίζει και το στούντιο τώρα, κυρία. Γιατί, μας. Λουκά μου, γιατί. Όπως λέει ο κύριος Ανδρέας Χίρας, τα ζώα μας έτρωαν ρόβι και κριθάρι, όχι.
Ναι, τροφές. Τις τροφές κλπ. Και το όμορφο ήταν. Να το. Θα πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει ένα ταψί. Οι καλοί συνάδελφοι στο control και στις γύρω-γύρω υπηρεσίες. Εδώ στο dubbing υπάρχει ένα ταψί. Αυτό είναι το λιγότερο που βάλαμε. Ναι, υπάρχει ένα ταψί εκεί πάνω στο τραπέζι και υπάρχει πάρα πολύ υλικό, αν θέλετε. Με το zooming του. Με το zooming να του. Πούμε ότι μας το έφερε ο δημοτικός μου σύμβουλος, κύριος Θεόδωρος Πόπος, ήρθε από τη Λάρνακα και το τον έφερε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είναι πάντοτε καλά. Και γεια στα χέρια του και ο Θεός να του δίνει πάντα δύναμη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα υπάρχει το ταψί, είναι πάνω. Οι συνάδελφοι μπορείτε να σερβιριστείτε. Αυτό εδώ θα το κρατήσουμε για να δείξουμε στους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Να πάμε σιγά σιγά, παρακαλώ οι καλοί συνάδελφοι στο control, να δούμε και το φωτογραφικό υλικό για το αυτόν το κλέφτικο. Παρακαλώ και να επανέλθουμε. Ελάτε, πάμε. Αρχίζουμε πάντα με τα υφαντά, γιατί είναι αυτό το οποίο. Ναι, αυτά είναι τα υφαντά. Πάμε στην επόμενη ενότητα, όπου είναι το 8, θα το δείτε. Αν έχετε την καλοσύνη. Άρα λοιπόν ήταν μια διαδικασία που περνούσε από γενιά σε γενιά. Από γενιά σε γενιά. Ο πιο γνωστός ο Φάλας. Μετά ήταν η Σιμιλέ, η οικογένεια Σίμιλου. Μετά ήταν ο Λάζαρος, ο Γιαξής. Άλλωστε, ο Γιαννούξος. Προς τον όπρο στη γύψο, ο οποίος έβαζε και κουβέλα. Και πολλοί από αυτούς συνέχισαν και αυτοί και τα παιδιά τους στην προσφυγιά. Μάλιστα. Ας πούμε ο Παναγιώτης Χίρας, ο Κελέστας στο συνοικισμό 3 στο Στρόβολο. Όλοι τον ξέρουν γιατί για χρόνια, πέρσι πέθανε, για χρόνια έκανε οφτόν του Λευκονίκου, βέβαια. Αιωνία του ημέρα. Οφτόν του Λευκονίκου, βοδινό. Παρακαλώ, ένα χαρακτηριστικό παραδοσιακό πιάτο αυτό είναι. Αυτό είναι στο σπίτι πατικωμένο. Του Δημητράκη, ναι, του Δημητράκη Χίρας το Φρένος, ο οποίος είναι ο γιος του Καλή και έμαθε από τον πατέρα σαλάτα, του. Σαλάτα, κουπέπια, τα ντολμαδάκια σας που μας βλέπετε από την Ελλάδα. Το μακαρόνια του φούρνου, το παστίτσιο. Τα παραδοσιακά της Κύπρου. Από την Ελλάδα. Και το αυτό είναι το κλέφτικο δεξιά. Και καλή μας όρεξη. Και αυτή είναι η παράδοση του τόπου άλλωστε. Ελάτε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ. Ο Φάλας. Στα δεξιά είναι ο Φάλας με το μουστακάκι, ο ξάδερφος του παππού. Μάλιστα. Είναι... Αυτό είναι ο ξάδερφος του παππού μου. Ναι. Μάλιστα. Ο οποίος ετοιμάζει. Έχουν φυσιογνωμία, ξέρετε. Το ναι, θυμάμαι, ναι. Εγώ τον παππού τον θυμάμαι. Ναι, ναι, έχουν πολύ φυσιογνωμία. Λοιπόν, μακαρίτη, αφού είμαστε δίπλα 2 χιλιόμετρα Λευκόνικο γύψου. Ναι. Και ετοιμάζουν τα κρέατα για το γάμο. Υπέροχα. Για το γάμο. Πάμε του γιού του μεσαίου κυρίου του Πατσά. Μάλιστα. Και δίπλα είναι. Έχετε δίκιο. Είναι μόνο κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στα δάχτυλα. Ο λαμπρής του Σίκα που λέμε. Ναι. Ελάτε, μόνο κρέας βέβαια. Μάλιστα. Ο φούρνος. Εδώ είναι ο φούρνος. Εδώ είναι στο σπίτι του Ανδρέα Γυψώτη, ένας λευκονικιάτης που έχει στο Μονιάτι ένα εξοχικό και εδώ το βγάζει. Και λέγεται Γυψώτης. Και λέγεται Γυψώτης. Ο πρόπαπος ήταν από τη Γύψου. Ναι, ναι. Έδιπλα ένα χωριά, να το εδώ πάλι το αυτόν. Μα μοναδικό. Ο φούρνος ο παραδοσιακός. Ο φούρνος αυτός με τα ξύλα. Να τα κάρβουνα που τα βάζει. Μάλιστα. Αυτός είναι στο Φρέναρος και βλέπεις που βάλε τα σινιά. Το ένα ταψί πάνω στο άλλο. Ναι, το ένα ταψί πάνω στο άλλο. Μάλιστα. Εδώ. Ο Δημητράκης Χίρας που βγάζει το φτόν του και μας το παρουσιάζει γιατί κάλεσε πάνω από 20 άτομα πέρσι. Πριν από την πανδημία, πρόπερσι το 19. Μάλιστα. Και επανερχόμαστε στο παραδοσιακό πιάτο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κατατάσσεται πια το οφτόν, το κλέφτικον, του Λευκονίκου στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Οφτόν σκέτο. Οφτό σκέτο. Μόνο εμείς, δηλαδή είναι Γύψο και Λευκονίκο. Μάλιστα. Μαζί. Μάλιστα. Έχουμε αυτό το βοδινό, το. Μάλιστα. Χωρί ούτε άλας, ούτε δάφνη, ούτε λάδια που βάζουν από εδώ, τίποτα. Καμία. Μόνο με το λίπος. Μόνο με το λίπος. Του χειρού. Του χειρού. Και γι' αυτό γίνεται, ναι, λουκούμι. Μάλιστα. Ωραία. Και από το φτωνό κλέφτικο θα πρέπει να περάσουμε και στη τσιπόπιτα και στα παραδοσιακά υφαντά. Πριν περάσουμε στη τσιπόπιτα και στα παραδοσιακά υφαντά, θα βάλουμε στην παρέα μας και ακόμη μια κυρία. Είναι η κυρία Μαρία Χατσουμινά. Είναι μαθηματικός, κυρίες και κύριοι, στο επάγγελμα. Ωστόσο, χάρη σε αυτή την αγάπη, αν θέλετε, και την καταγωγή επίσης. Εκ μητρογωνίας είναι Λευκονικιάτης. Η μητέρα της είναι η θεολόγος, για να ακούσουν οι Λευκονικιάτες, η Κέτη Σίσου, Νικολή Σίσου. Χαίρομαι. Και ο πατέρας από την Αμόχωση. Έμαθε να πλέκει Λευκονικιάτικα. Έμαθε να υφαίνει, βέβαια. Να υφαίνει. Παρακαλώ, η κυρία Χατσουμινά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τον χρόνο. Γεια σου, Μαρία μου. Χριστός Ανέστη. Γεια σας. Αγαπημένη μου μαθήτρια η Μαρία μου. Ήταν και μαθήτρια σας. Βέβαια, στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα. Μα την είχατε και καθηγήτρια, λοιπόν. Ναι, από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Μάλιστα. Και πώς έγινε και σας μίσε όλη αυτή η διαδικασία, ή είχε χέρι και η μαμά? Λοιπόν, η μαμά είναι από το Λευκονικό. Θυμάμαι τη γιαγιά και τη μαμά να μιλάνε πάντα για το χωριό.
και να μου έχουν φυσήσει αυτή την αγάπη για το χωριό και όλα τα καλά του και τα υφαντά. Όμως τον καθοριστικό ρόλο τον έπαιξε η κυρία Ζήν. Από τον καιρό που ήμασταν στο σχολείο, μιλούσε με αυτόν τον πάθος και όλη αυτήν την αγάπη, με όλη την ψυχή της για το χωριό, που εμένα και τους άλλους συμμαθητές μας μας έκανε να το γνωρίσουμε μέσα από τις διηγήσεις και τα μάτια και τα λόγια της. Οπότε πριν 2-3 χρόνια όταν μιλήσαμε ξανά, μου είχε εκφράσει την επιθυμία της και την αγωνία της, θα έλεγα, για να γίνουν οι διαδικασίες να μπορέσει να γίνει εγγραφή των υφαντών. Μάλιστα. Στον κατάλογο της ΑΕΛΗΣ Πολιτισίας Χειρονομιάς. Ακριβώς. Οπότε, βλέποντας εγώ μπροστά μου μια κυρία Ζήνα που με τόση αγάπη έδινε και την ψυχή της για το Λευκόνικο, μάλιστα, δεν θα μπορούσα με τίποτα να της αρνηθώ. Και έτσι, για χάρη της, πήγα σε αυτό το πρόγραμμα της υπηρεσίας της Κυπριακής Χειροτεχνίας. Ναι. Το παρακολούθησα και έτσι έμαθα να υφαίνω το λευκονικιάτικο υφαντό. Υπερήφανη, είμαι σίγουρος. Ναι, σίγουρα, είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Και είναι και κάτι εντελώς διαφορετικό από ένα κινητό, ένα τάπλετ, από τα μαθηματικά που εσείς ασχολείστε και από οτιδήποτε άλλο. Παρακαλώ, ελάτε. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ηρεμία και εσωτερική. Είναι σαν μια καινούργια επιστήμη. Με το που μπαίνεις, μαθαίνεις ένα νέο λεξιλόγιο. Μάλιστα. Μαθαίνεις νέα όργανα που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ μπροστά σου. Και μετά μαθαίνεις τα βήματα για να μπορέσεις να τα συνδυάσεις, ναι, ώστε να μπορέσει μέσα από εκείνη τη διαδικασία του να συντονίσεις χέρια, πόδια. Ναι, σωστά. Να βγει για τον αργαλιό, εννοείται. Ναι. Μάλιστα. Για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα υφαντό του όμορφου Λευκονίκου. Πόσο καιρό διήρκησε η εκπαίδευση? Η εκπαίδευση ήταν μία εβδομάδα εντατικά μάθηματα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα. Που με τις πολύ καλές δασκάλες της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας μπορέσαμε να βγάλουμε αρκετά όμορφα υφαντά. Mm-hmm. Μπορώ να σας δείξω κιόλας κάποιο. Ναι, παρακαλώ, βεβαίως. Έχουμε και εμείς εδώ στο στούντιο, θα δείξουμε στη συνέχεια. Αυτό το φτιάξατε εσείς? Ναι. Ναι. Μπράβο το σας. Το φτιάξα εκεί εγώ, με την καθοδήγηση των δασκάλων της Κυπριακής Χειροτεχνίας. Μάλιστα. Και είναι με τα χρώματα του Λευκονίκου, των Μάλιστα. υφαντών του Λευκονίκου. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των χρωμάτων του Λευκονίκου, κυρία Χατζημινά, για όσους δεν γνωρίζουν? Τον μπλε που αντικατοπτρίζει τον ουρανό. Τον μπλε το για άσπρο, τον ουρανό, το άσπρο. Που είναι το Λευκόνικο. Το λευκό. Το κόκκινο της φωτιάς. Το κόκκινο της φωτιάς. Το πράσινο που αντικατοπτρίζει τη χλώη Μάλιστα. του μεσαρρυτικού κάμπου. Τον πράσινο μεσαρρυτικό κάμπο μας. Ναι. Δεν έχω βάλει το κίτρινο, αλλά έχουμε και το κίτρινο που είναι για τα στάχια, το χρώμα το καλοκαίρι. Των στάχιων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι το μπλε, το λευκό, το κόκκινο, το πράσινο και το κίτρινο. Αυτά είναι τα χρώματα ναι. του ενός παραδοσιακού λευκονιτσιάτικου υφαντού. Έτσι. Η κυρία Ζήνα μπορεί να συμπληρώσει αν υπάρχουν κι άλλα. Κυρία Ζήνα. Να ξέρει ακόμη καλύτερα. Με τη Μαρία μου, σε ευχαριστώ, με συγκίνησε η Μαρία μου και όντως της οφείλω πολλά, όπως οφείλω και στην... και στους ανθρώπους της Κυπριακής Χειροτεχνίας, τους ευγνωμονώ. Αλλά και τους ευχαριστούμε. Να πούμε ότι... Ξέρετε, γίνεται εξαιρετική δουλειά. Βέβαια και είναι δωρεά και είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Να πούμε όμως ότι και εγώ έφευγα από το Δημαρχείο τα μεσημέρια και πήγαινε με τη Μαρία και έμπαινα και εγώ στον αργαλιό και ήφαινα και εγώ. Να σας δούμε τώρα τις φωτογραφίες και ήφαινα του... και εγώ γιατί και εμένα μ' αρέσει. Ναι. Έμαθα και εγώ από τη μαμά μου λίγο, βέβαια. Ναι. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε δυστυχώς. Ναι. Πάμε να δούμε το φωτογραφικό υλικό. Εκεί είναι και η κυρία Χατζημινά και εσείς. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είσαι, Μαρία. Εδώ είναι η Μαρία. Μαρία, ναι. χάθηκες. Όχι, εδώ είναι, εδώ είναι. Μάλιστα. Εδώ είμαι. Μάλιστα. Υπάρχουν δηλαδή αργαλεία εκεί στο κέντρο, ε. Και πώς γίνεται ναι. η διαδικασία? Πρέπει να βάλεις μία βάση, αντιλαμβάνομαι, για να αρχίσεις λοιπόν, σιγά-σιγά να πλέκεις τα χρώματα. Η όλη διαδικασία, το πανίν, η βάση, ναι. το κανονίζουν οι δασκάλες εκεί της χειροτεχνίας. Μάλιστα. Είναι νήμα, νήμα Μαρία μου. Μάλιστα.
Ναι, η όλη η διαδικασία συνίσταται ότι πρέπει να πατάς με το ένα πόδι το πατήδι. Μάλιστα. Κατεβαίνουν οι μισές κλωστές, ναι, στο κενό που δημιουργείται με τη περνάς τη σαΐτα. Τη σαΐτα, μάλιστα. Το μακούτσι στα κυπριακά. Μάλιστα. Το υφάδι. Μάλιστα. Μετά πατάς το άλλο πατήδι, ώστε οι πρώτες μισές κλωστές ανυψώνονται. Μάλιστα. Οι δεύτερες μισές κατεβαίνουν κάτω για να μπλέξουν μεταξύ τους. Και μετά με το χτένι το τραβάς προς εσένα. Μάλιστα. Για να εφαρμόσει πιο καλά το υφάδι. Και να σφίξει. Και με αυτήν τη έτσι διαδικασία. Μάλιστα. Εμφανίζεται το υφαντό. Υπέροχα. Μάλιστα. Αυτό. Εδώ εσείς είστε, κυρία Δημαρχέ. Ναι, μετά το μεσημέρι που έκανα σε αυτό το πράγμα. Εδώ ποια κυρία είναι? Εδώ είναι η κυρία Μαρία Χατζησημεού, η γυναίκα του Άγιου στο Λευκόνικο, που η κόρη της, η αγαπημένη μου φίλη Φλόρα, έφερε όλα αυτά. Είναι τα σήμερα και θα την συναντήσουμε σε λίγο. Άρα είναι η μητέρα της κυρίας Φλόρας. Εδώ είναι οι πογιατσίνες, οι σπουδαίες, οι φάντρες του Λευκονίκου, που ήταν και η μάνα του σε φάντρια. Μάλιστα. Η Μιλιακού, όπως λεγόταν, του Πογιατσί. Και το 1927 ήρθε η βασίλισσα της Ρουμανίας, Μαρία, ναι, μετά λέει από σύσταση του Άγγλου διοικητή Πόπα, και αγόρασε τραπεζομάντιλο. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν, αυτή τη φωτογραφία μα την βλέπω, ηρεμό, είναι μια ηρεμία, γιατί είναι, όλα, ναι, είναι σε τάξη, νοικοκυροσύνη. Όλα είναι σε τάξη, όλα ήταν σε τάξη, ναι. Το καθένα, και μπροστά είναι η Θεανό. Πίσω που βλέπετε που είναι το δουλάπι και η ανέμη. Μάλιστα. Έτσι. Είναι η Ευαγγελία, υπήρχε και η Κούλα. Και ένα μικρό κοριτσάκι. Και η Άννα βλέπω. Και ένα μικρό κοριτσάκι. Ναι, ήταν κόρη του δασκάλου του Κουτσόφ τα δίπλα. Είναι όλα όσα ήταν σε τάξη πριν το 1974. Έτσι και ήταν πριν όμορφα. Όλοι. Μα έρχονταν πολλοί τουρίστες. Λεωφορεία ολόκληρα και κυρίως Λουκά μου. Το 1970 που ο σπουδαίος Λευκονικιάτης Πανίκος, κυρίος Πανίκος Χατζηγακού, ο οποίος τώρα έχει στο Ρέθυμνο ξενοχείο το Λευκόνικο, παίρνει τηλέφωνο και σου απαντάει: κοπέλα, ξενοχείο το Λευκόνικο. Μεγάλη συγκίνηση. Στην Κρήτη σήμερα που τον πήρε για να το δει. Χαιρετούμε. Και να είναι πάντα ο καλά. Κύριος Πανίκος τον έφτιαξε το Λευκόνικο, farmhouse, αγροτόσπιτο στο Λευκόνικο. Ναι. Έρχονταν λεωφορεία. Μάλιστα. Και έτρωγαν και το αυτόν τους οι τουρίστες και πήγαιναν και στην αγορά σου. Μάλιστα. Εδώ. Εδώ είναι η Ειρήνη Χατζηπαντελή, μια σπουδαία γυναίκα, πέθανε τώρα. Μάλιστα. Η οποία με τον αργαλιό τη σπούδασε το γιο τη μαθηματικό. Τον Πανίκο Χατζηπαντέλη, ο οποίος. Άρα με τα υφαντά τη που πουλούσε, κατάφερε. Βέβαια, και πήγαιναν τουρίστες καθημερινά. Μάλιστα. Και ο γιος της ήρθε, πήγε στον πόλεμο και στη δεύτερη εισβολή χάθηκε. Τελείωσε το μαθηματικό. Τι μου λέτε τώρα? Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Εδώ. Εδώ είμαστε σε ένα φεστιβάλ στην Αθιένα. Είναι όλες λευκονιτσάτισες. Ναι, που μας κάλεσε ο αγαπημένος μου. Ο αγαπημένος μου δήμαρχος της Αθιένου, ο φίλος Καρικλάς. Εκτός από τα υφαντά και τα παραδοσιακά και όλα τα καλά, είναι και το καλό χαμόγελο αυτών των ανθρώπων, το ναι, οποίο εντοπίζω. Και αριστερά είναι μία φίλη από την Κερίνια. Μάλιστα. Και μία φίλη από την Ελλάδα. Ελάτε, πάμε στην επόμενη. Και πήγαμε και πήραμε τα υφαντά μας, πήραμε τσιπόπιτες, πήραμε πουρέκια της Άγιας και κερνούσαμε τον κόσμο εδώ. Μάλιστα. Κάνουμε πρώτο ταξίδι στις παραδοσιακές γεύσεις του Λευκόνικου, τα ζυμαρικά μας όλα. Ναι. Έχουμε τα υφαντά μας και μετά κάναμε και γιορτή του αυτού μαζί. Υπέροχα. Έχουμε δηλαδή παραδοσιακές γεύσεις και γιορτή του αυτού. Τέλεια. Εγώ. Φέτος και πέρσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν πειράζει, θα τα κάνουμε του χρόνου, είμαι σίγουρος. Είμαστε καλά από το, ναι, Θεό. Θα σας δώσω το χρόνο να πάρετε μία ανάσα. Θα δώσουμε τη θέση σας στην κυρία Φλωρεντία Χατζησημαίου Μιλτιάδους. Βέβαια, για χαίρομαι πάρα πολύ. Να μας δείξει όλα αυτά τα υπέροχα που έφερε εδώ. Που έφερε με τη μαμά της, βέβαια. Και θα επανέλθετε ξανά για να ολοκληρώσουμε με την όρφη τσιπόπιτα. Εντάξει. Μου ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι στο ταψί δεν έμεινε τίποτα πάνω. Χαλάλη τους, γι' αυτό το φέραμε. Γι' αυτό το ετοίμασε ο κύριος Θεόδωρος Παππούς, για να φάει ο κόσμος. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Θεόδωρο και να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε στο όμορφο Λευκονικό και πάμε με τη βοήθεια του πολύ πολύτιμου αρχείου μας στον κύριο Λικούργο Κάπα, πρώην δήμαρχο Λευκονικού. Και υπουργό παιδείας. Και υπουργό παιδείας. Και γυμνασιάρχη μας. Μάλιστα. Λατρεμένος μας, μνημόσυνο σήμερα. Μνημόσυνο, βέβαια. Τον αείμνηστο Λικούργο Κάπα, καθώς και τη λευκονικιάτισσα Χριστίνα Καστάνα. Παναγία μου, άλλη μια άξια λευκονικιάτισσα, Χριστίνα Καστάνα. Θερμές ευχαριστίες στον καλό συνάδελφο Τζεμάλ Καγιά για τον εντοπισμό του αρχείου σήμερα. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Ήταν ωραία έκπληξη αυτή. Το Λευκόνικο και οι λευκονικιάτες εφημίζονται για το νοικοκυριό τους και για την πολύ στενή οικογενειακούς δεσμούς που διατηρούσαν μέσα στην οικογένεια.
Τα γύρω χωριά έλεγαν ότι το Λευκόνικο, ας πούμε, δημιουργούσε την παράδοση την οποία ακολουθούσαν. Ήταν το κεφαλοχώρι της περιοχής. Ανέφερα την δημιουργία του Δημαρχείου το 1938, που ήταν πάρα πολύ νωρίς για τα δεδομένα της Κύπρου, και την ίδια χρονιά την ίδρυση ενός ιδιωτικού σχολείου, ενός ιδιωτικού ανωτέρου κολεγίου, το οποίο λειτουργήσε μόνο για 2 χρόνια, και αμέσως οι φιλοπρόοδοι Λευκονικάτες αντελήφθησαν ότι έπρεπε αυτό το ιδιωτικό σχολείο να γίνει κοινοτικό. Και το 1940 μετετράπησε κοινοτικό σχολείο, την Ανωτέρα Σχολή Λευκονίκου, η οποία μέχρι το 1974, που μετονομάστησε Γυμνάσιο Λευκονίκου, παρέδωσε στην κοινωνία σωρία επιστημόνων εις όλους τους κλάδους, μέχρι και την πολιτική, ας πούμε. Έχουμε 3 βουλευτές, οι οποίοι είναι Λευκονεζάτες, οι οποίοι εφήτησαν στο Γυμνάσιο Λευκονίκου ή και απεφήτησαν από το Γυμνάσιο Λευκονίκου. Ναι, τους διέκρινε πάντοτε η πρόοδος, η αγάπη προς την πρόοδο και η αγάπη προς τα κοινά. Γι' αυτό και είπα νοικοκύριδες των οικοκυριών εις των στενών οικογενειακών κύκλων, μετεφέρετον και στον ευρύτερο των κοινωνικών αργότερα, και συνετελεί το η πρόοδος. Οι Τούρκοι πώς θα περνούσαν τον Πάσχα, περνούσαν τον Πάσχα μαζί σας? Οι Τούρκοι ήταν καλό, δεν ξεχωρίζαν σύμποση του, και γάμους αντιχαμε και παναήρκαν, κάναμε τα αρχαγγέλου που κάναμε την πανηγυρή, όπως ήταν οι χριστιανοί και οι Τούρκοι μαζί μας. Αφού ήταν δίπλα. Δίπλα η Ανατολή του Αρχαγγέλου ήταν Τούρκοι που καθούνταν. Εσείς είδατε γειτόνισσες Τούρκισσες? Είχαμε γειτόνισσες Τούρκισσες. Εγώ δίπλα μου είχε ένα σπίτι που νοικιάζεται του. Εκείνος που κάθεται να πήγαινε γερίνια και νοικιάζεται του. Πρώτα νοικιάσε ήταν ένας μουλατερέκης στον Ηλιασίν, αστυνομικός. Είχε 5 παιδιά, 2 κόρες και 3 γιούες. Η κόρη του η πρώτη ήταν Φατμά, η άλλη με Ηρέμη, ο γιος του μεγάλος Χαλίλης, ο δεύτερος Φικρής και ο τρίτος Φευζής. Τούτα τα παιδιά με τα... Εμένα ήταν μικρός ο γιος μου, αλλά πάλι ένα μεταξύ τους έπαιζα σαν τον αδέρφια. Ποτέ δεν μελώνασαν. Η Φατμά παντρέψαμε την στο Λευκόνικο με μια χωριά, ο οργανώμαν Μουσταφά Νοηριαστή, γιος του Όμπαση. Μέσα στο σπίτι μου έκανα τις τραπέζια της, που την αραγωνιάσαν, που την επαντρέψαν. Με τα δικά μου τα πιάτα, με τις μαντιλιές μου, με τα πυρούνια μου, με όλα, δηλαδή άφησα το φούρνο και κάτσα τους ξένους τους, καμιά 20 αρκά, πώς εμπούτουν οι ξένοι τους, και τάσσα μέσα στον τηλιακό μου. Την νύχτα είχα συνέθιμο να γυρίζουν τη Σιωνά. Μετά τη Σιωνά έπρεπε ο καθένας ποιον να πάει σπίτι, το έγινε ο γάμος τους. Είχε έφτασει από τη γυαλιά ξένοι, που δεν μπορούσαν να φύγουν να πάσει πίσω. Όσοι ήταν από τα κνόδαρα και με γυρό-γυρό, πίεση. Λέει ο αδερφός της νύφης να στρώσει, δηλαδή μου, να χαμεί κάτω, βάλουμε μπέφτια, ό,τι κοινάνε παπλώματα, να θυμίσαμε 9 Τούρκους. Και εκείνος έφερε μπας στην καρκόνα την καλή, μες στην κρεβατοκάμαρη, και από το πρωί σηκωστήκασε και φιάσει. Περνούσαμε τόσο καλά. Η κορού μου ήταν 4 χρονών, έγραψε την νύφη που είναι η Φατμά, η κοπέλα τούτη που ήθελε να είναι νύφη, και βάλε δίπλα της παρανυφούα. Περνούσαμε τόσο καλά. Ο αδερφός της επήγαινε στην Αγγλία, είναι καθηγητής και έκαμε δικό του κολέγιο και δίδασκε, και μια Αγία Εβδομάδα ανήφθη από την Αγγλία να δει τους δικούς του, και έξερνε ότι το Άγιο Σάββατο κάνουμε φλαούνες. Έπιασε την αδερφή του από τη Λευκοσία, ανήφθη. Εγώ ήμουν έτοιμη να τις ανοίξω τις φλαούνες, να τις γεμώσω. Λέει της αδερφής του άτι, έπαιξε το πανοπόρι, η μια να γεμώνει, η μια να νύει, και όταν πανάψω το φούρνο. Τόσο θεώραν το σπίτι μας δικών του. Γεμώσαμε τις, πράγματι, ώστε να τις τελειώσουμε εμείς, έψω και γεμίω στο φούρνο, εψήσαμε τις, και έπιασαν τις με τη λαμαρίνα, που φοράνε 4-5, έπιασαν τις με τη λαμαρίνα, και πήραν τις αύριο, αύριο θα πάω στην Αγγέλα μου, δηλαδή, στη γυναίκα του. Ένα Ισπάρδος να φάει βραστές φλαούνες του Λευκονίκου. Και έπιαναν τις με τη λαμαρίνα και πήραν τις. Και μετά που πάνε, που πήραν η Αγγνούδα μου να σπουδάσει και τα γόνια μου τα άλλα, πήγαινε
Και έπιανε τους από το σπίτι που έξερε την αδερφή μου στην Αγγλία και έπαιρνε τους και φιλοξέναν τους και πήγαινε τους και νύχταν και πέφταν μαζί και θεώραν τους σαν που τα δικά μου παιδιά. Τόσο αγαπημένοι είμαστε. Λοιπόν, μία χρυσοχέρα Λευκονίκου, η κυρία Φλωρεντία Χατζησημεού Μιλτιάδους. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν και δεν είχαμε συντονισμό, αλλά φέρατε όλο αυτό το υπέροχο υλικό. Θεωρώ σε υποχρέωση ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το οπτικό υλικό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση και να έρθετε εσείς τώρα στο στούντιο εδώ και βλέπουμε όλα αυτά τα καλά τα οποία εσείς φτιάξατε στο χέρι. Αλήθεια? Η μητέρα. Η μητέρα σας? Ναι. Μάλιστα. Μετά η οποία... το 74. Μετά το 74. Μάλιστα. Λευκονικιάτισσα και αυτή. Βέβαια. Μάλιστα. Και εσείς γέννημα Θρέμα Λευκονικού. Βέβαια. Μάλιστα. Τι θυμάστε από το Μορφωλείο Λευκονικού? Πολλές υπέροχες στιγμές, μέρες, χρόνια. Αναμνήσεις. Αναμνήσεις. Εκεί μεγάλωσα τα πιο και είμαι σίγουρος ότι βλέπατε καλά μου χρόνια. Και τη μητέρα και τη γιαγιά να εφαίνει, ή όχι? Βέβαια, βέβαια. Και ήταν ποτέ πολύ ισοπόθος της να ξαναβάλει τον αργαλιόν της και να ξαναρχίσει να υφαίνει για τις κόρες της, εγγονές της. Μετά το 74. Μετά το 74, τα δυσέγγωνα της. Μάλιστα. Και το πέτυχε. Και το πέτυχε. Πώς λέγεται η μητέρα σας? Μαρία Χατζησημεού Πισίδα. Μάλιστα. Και την έχουμε μαζί μας? Όχι, την χάσαμε πριν 6 χρόνια. Αιωνία η μνήμη της. Η μνήμη της όμως είναι ζωντανή με όλα αυτά που φέρατε εδώ. Οπωσδήποτε. Και χαίρομαι οπωσδήποτε πάρα πολύ γι' αυτό. Και είναι και εξίσου συγκινητικό, εγώ θα έλεγα, κυρία Φλωρεντία. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα ξεδιπλώνουμε. Βέβαια, να αρχίσω από την κουβέρτα. Από την κουβέρτα, να σας τη δώσω. Ορίστε. Το παντζελό. Θα την πάρουμε από τη μια μεριά, ναι, να την ανοίξουμε. Αυτή είναι η κουβέρτα. Πάρτε την κι εσείς από την άλλη. Που εστρώναν τα κρεβάτια τα παλιά αυτά με τους στήλους. Μάλιστα. Και λέγεται ον καντζελωτό. Καντζελωτό. Ήταν καντζελωτό η τεχνοτροπία η συγκεκριμένη, έτσι? Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Και τι ωραίο, κρόσια φλόκους κατά την Κυπριακή, στην άκρια. Βέβαια. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι τεράστια η έκτασή της. Ε? Ναι. Βέβαια. Μάλιστα. Και ζεστή κουβέρτα. Yeah. Ζεστή, μάλιστα. Μάλιστα, να την ανοίξουμε, ελάτε και πιο κάτω για να δείξουμε πόσο μακριά είναι. Μακριά και φαρδιά. Και φαρδιά επίσης, μην την ανοίξετε εντελώς. Αλλά τα κάνουν πιο μικρά, τώρα που κάνουν τα στρώματα πιο μεγάλα. Μάλιστα. Και για να γίνει. Σε πιο μεγάλα μεγέθη. Για να γίνει όλο αυτό αλήθεια, κυρία Φλωρεντία, από τη γιαγιά, πόσο καιρό? Για να σας πω, καθόταν με τις ώρες. Με τις ώρες. Νυχτέρι. Και έτσι ευτυχούσε. Α, δούλευε και το βράδυ. Άρεσε, βέβαια, μέχρι τις 12 η ώρα ήφαινε. Μάλιστα. Εδώ. Αυτά είναι του Βελονιού. Δεν τα κάναν πολλές στο Λευκόνικο. Μάλιστα. Διότι όταν κάνεις ένα λάθος δεν ξυλώνεται. Α, δεν μπορούσες να πάει πίσω. Όχι, δεν μπορούσες να πάει πίσω. Στο χέρι αυτό με το βελόνι, ε. Yeah. Μάλιστα. Είναι του Βελονιού. Μάλιστα. Και κάνουν και μεγάλα μεγέθη. Έχετε κι άλλο δίπλα σας. Βέβαια, σαν αυτό για πιο μεγάλα τραπεζάκια. Για πιο μεγάλο τραπέζι. Και αυτά τα έφτιαξε για τα 3 της παιδιά. Άρα έκανε για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά και μετά για τις εγγονές της. Έκαναν όλες οι γιαγιάδες αυτό το πράγμα σε όλα, ναι, τα χωριά. Ναι. Στο συνηθίζαμε. Στο Λευκόνικο έκαναν τα λευκονικιάτικα. Ναι. Στη Μεσαωρία έκαναν τα παραδοσιακά παπλώματα με το σμιλί. Αυτό είναι δισκόρουχο για το, μάλιστα, δίσκο. Για το δίσκο. Ναι. Είναι αυτό που κερνάμε το γλυκό, κερνάμε το καφέ. Το γλυκό που παίρνουμε τα στέφανα στην εκκλησία με στον ασημένιο το δίσκο. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Άλλο. Άλλο, να πάμε εδώ. Αυτά είναι τα φημισμένα μεταξωτά. Α, είναι μεταξωτό. Που είναι χαμένα με μετάξι. Μάλιστα. Και κεντυμένα στο χέρι με γαζί. Μάλιστα. Α, γαζί αυτό εδώ. Ναι. Δηλαδή γύρω-γύρω η κορνίζα του. Η κορνίζα, ναι. Είναι χειροποίητη με γαζί, αλλά είναι original μεταξωτό. Μάλιστα. Και πάνω και κάτω μετάξι. Και όλο αυτό στο χέρι, ε. Ναι. Και αυτό είναι επίσης σεντόνι. Ναι, είναι σεντόνι και γίνεται με κουκούλια μεταξωσκόλικα. Κρατήστε την άκρια, την πίσω άκρια και ανοίξτε το για να δείξουμε το μέγεθός του. Μάλιστα. Για να δείξουμε από εδώ που είναι το γαζί πιο καλά. Υπέροχο. Όχι, εντάξει, ήταν για να δείξουμε το μήκος. Έχουμε δει τη λεπτομέρεια του γαζού. Μάλιστα. Και μεταξωτό, ναι, από τους μεταξωσκόλικες. Μάλιστα. Υπέροχο. Άρα όλα αυτά εδώ είναι σεντόνια, ε? Είναι σεντόνια, απλώς ένα διαφορετικό έχουμε που είναι μετάξι με κουκούλι. Είναι δύο. Α, είναι πιο λευκό. Ναι. Και το χρώμα του. Έχει μια διαφορά με αυτό. Μάλιστα. Και αυτά τα χρησιμοποιούσαν στους γάμους που γεμίζαν τα κρεβάτια.
Η κυρία Φλωρεντία Χατζησημεού Μιλτιάδους έχει φέρει όσα η αείμνηστη μητέρα της έχει φτιάξει. Και πραγματικά ευχαριστώ είναι πάρα πολύ. Εντάξει, με κουκούλι είναι αυτό. Το μοιράζεστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και να είστε πάντοτε καλά. Και αυτά, πόσες ώρες ατέλειωτες πιθανόν να χρειάζονταν για να γίνουν, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Επίσης, αυτές είναι οι κουρτίνες. Α, τις κουρτίνες τις Λευκονιζιάτικες, τις θυμάμαι. Γιατί είχε και η μητέρα μου στο σπίτι της τα κατεχόμενα, στο γραφείο του πατέρα μου. Μάλιστα. Στον πάνω όροφο του σπιτιού. Επίσης, τις έφανε και στο σωματείο του Λευκονιζιάτικου. Άρα, τις κρεμάμε έτσι από ψηλά και θέλω να δείξουμε τη λεπτομέρεια κάτω που είναι τα κρόσια. Ε. Τις θυμάμαι. Τις θυμάμαι αυτές τις κουρτίνες. Εκπληκτικές. Μάλιστα. Και από ό,τι μας είπε και η Μαρία, η Χατζημινά, την οποία επίσης έχουμε ακόμη στο Skype, είναι το κόκκινο, το μπλε, το λευκό, το πράσινο και το κίτρινο. Το οποίο βλέπουμε. Μαρία, σωστά τα λέω? Σωστά, πολύ σωστά. Εκπληκτική πρίκα εδώ βλέπεις, ε. Μαρία. Ναι, είναι εντυπωσιακά. Εντυπωσιακότατα θα έλεγα. Από τη γιαγιά, ξανά το όνομα της γιαγιάς. Μαρία. Από τη γιαγιά Μαρία, ο Θεός να την έχει πάντα καλά και αιωνία η μνήμη της. Αυτά ήταν για τα τραπεζομάντιλα. Ναι, τραπεζάκια τα πιο μικρά. Υπέροχα. Και αυτά τα πιο μικρά που έκανε για τα τραπεζόμαντιλα. Άρα, παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να μπει και εδώ, ε. Ναι, να μπει εδώ και να μπούσει δύο δίπλα. Μάλιστα. Α, τα πιο μικρά. Πάρτε το από την άλλη μεριά, αν θέλετε, κυρία Φλωρεντία. Εκεί. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Άλλο, τι θέλετε να δείξουμε? Επίσης έφανε και με πράσινο. Ναι, το πράσινο που ανέφερε η Μαρία. Ναι, Μαρία, ναι. Βλέπεις το πράσινο της γης, του μεσαρίτικου κάμπου, ε. Σωστά. Μάλιστα. Υπέροχα. Α, γι' αυτό κυριαρχεί το πράσινο. Yeah. Μάλιστα. Είναι και αυτή η κουρτίνα, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και επίσης έφανε σετ. Τα πετσετάκια, τα μικρά και τα μεγάλα. Ναι, ναι. Ωραία. Μοναδικά. Δηλαδή, οι κουρτίνες πήγαιναν σετ με τα τραπεζομάντιλα. Τα... Μαρία, ακούς. Yeah. Δηλαδή, αν έκανες με βάση τον μπλε, Μαρία, θα έπρεπε και οι κουρτίνες να είναι με βάση τον μπλε και τα τραπεζομάντιλα να είναι με βάση τον μπλε. Αν τα έκανες με πράσινο, θα έπρεπε αντίστοιχα να είναι όλα. Το ήξερες. Είναι πολύ σημαντικό που το λέμε, ναι. Γιατί μόλις χαλαρώσουν τα μέτρα, ναι. Θα επιστρέψω στην Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, ναι. Για να κάνουμε νέο υλικό. Μάλιστα. Και έτσι θα τα κάνουμε σετ. Ναι, γιατί αν είναι με βάση τον μπλε θα είναι όλα με βάση τον μπλε, αν είναι με βάση το πράσινο θα πρέπει να όλα είναι με βάση το πράσινο. Σωστά. Άρα, μάλιστα. Βέβαια. Τι άλλο δείχνουμε, κυρία Φλωρεντία? Αυτές είναι οι πετσέτες. Κρατήστε την εσείς κοντά σας. Η φένα για πιο επίσημο τραπέζι. Στα επίσημα τραπέζια αυτές έβαλα. Μαρία, πετσέτες έφτιαξες? Ήτανε... Όχι, ακόμη δεν φτιάξαμε. Πιο μεγάλες και με μόστρες. Με μόστρες, γύρω-γύρω το ροζ, κόκκινο. Yes. Ναι. Είναι αυτή η κορνή, μόστρα λέγονταν, ε. Ναι, ναι, κυρία μόστρα Φλωρεντία. Μάλιστα. Είναι δύο σχέδια. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο. Με πιο λεπτή γραμμή. Με πιο λεπτή γραμμή. Αυτό είναι και το άλλο. Υπέροχα. Μαρία, βλέπεις, ε. Δύο διαφορετικά είδη, ναι. Πετσετών. Ναι. Θα σου τα δώσω για δείγμα, τώρα. Μαρία μου, να τα δεις και να υφάνεις. Α, ναι. Θα μπορούσες να τα δεις και για, ναι. Δείγμα, Μαρία. Βέβαια. Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι. Τι άλλο? Αυτές ήταν οι παλιές που παίρνα στο θέρος. Λέει να σας φάνω, για... ήταν πιο... Όταν τις έπαιρνα στα χωράφια για να θερήσουν. Ναι, δεν τις έθελαν άσπρες για να λερώνονται. Για να λερώνονται. Ναι. Μα δεν είναι εύκολο να φτιαχτεί όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το σχέδιο και επίσης εφανίστηκαν και με μαύρο, μπλε μαύρο. Μπλε σκούρο. Μπλε σκούρο για έξω στους αγρούς. Υπέροχα. Χιλιάδες τα ευχαριστώ και στους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Σήμερα για όλο αυτό το συντονισμό που μας τρέχουν για να δείξουμε όλο αυτό το υλικό. Εμείς ευχαριστούμε. Για να είναι πάντα καλά. Φέρατε και δανδέλες, πιπίλες. Ναι, φέρα και πιπίλες. Αυτές τις έκανε για κρατήστε τα μαξιλαροθήκες. Α, δηλαδή τις φτιάξατε με το σμιλί. Με το σμιλί και τις βάλαμε πάνω στις μαξιλαροθήκες. Στην άκρια της μαξιλαροθήκης. Μάλιστα. Για να είναι... Ναι, για να είναι πιο ωραίο. Στολισμένο. Μαρία, ακούς. Μεγαλάζιο. Έχεις πολλή δουλειά μετά που θα ανοίξει. Πάρα πολύ. Με ροζ και μεγαλάζιο επίσης. Και μεγαλάζιο επίσης. Βέβαια. Υπέροχα. Μάλιστα. Και όλα αυτά είμαι σίγουρος ότι θα περάσουν και στα δικά σας παιδιά. Ε. Οπωσδήποτε. Και εγγόνια έχουμε. Και εγγόνια, βέβαια. Έχετε.
Ναι, βέβαια. Πόσα έχετε? 6. Να, ου, να σας ζήσω, να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Και όλων κόρες. Είδατε. Έτσι, άρα. Και πολύ μάλιστα. κυρία Φλωρεντία, ο Θεός να σας δίνει πάντα δύναμη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που έστω και έκτακτα μου δόθηκε η ευκαιρία ναι, να σας γνωρίσω. Ήταν ξαφνικό. Ήταν τιμή μου και ευχαριστώ. Και που κάνατε και όλο τον κόπο από τη Λάρνακα για να έρθείτε. Όχι, και μέρα τιμή μου είναι. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ. Παραμείνετε, παρακαλώ. Thanks. Μαρία, θα πρέπει να περάσουμε σε ακόμη ένα βίντεο για να αποχαιρετήσουμε την κυρία Φλωρεντία και να φέρουμε μέσα την κυρία Δήμαρχο για να ολοκληρώσουμε. Γιατί θα πρέπει να δοκιμάσουμε για την τσιπόπιτα πέρα από το φτώ κλέφτικο και όλα αυτά τα ωραία υπέροχα. Θα παραμείνεις μαζί μας, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, παρακαλώ. Πάμε ξανά στο Λευκονικό από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Και αυτή τη φορά από το προσφυγικό σωματείο των Λευκόνικων θα θυμηθούμε το Γρηγόρη Κλόκο, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, καθώς και την επιθεωρήτρια δημοτικής εκπαίδευσης Ανδρούλα Καζαμία Πασχαλίδου από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Κατ' εμένα, όταν λέμε Δήμος Λευκονίκου και προσφυγικό σωματείο των Λευκόνικων, είναι δύο πράγματα ταυτόσιμα. Διότι προσφυγικό σωματείο των Λευκόνικων αγκαλιάζει όλους τους Λευκονιάτες, είναι το μοναδικό προσφυγικό σωματείο και επομένως είναι το ίδιο πράγμα, Δήμος και σωματείο. Αν αφουγκραστούμε τα σημεία των καιρών, πιστεύω ότι το προσφυγικό μας σωματείο πρέπει να συνεχίσει τη δράση του όπως και προηγουμένως, γιατί κάθε σβόλος και κάθε πέτρα της μεσαρίτικης γης γύρω από το Λευκόνικο είναι ποτισμένη με τον υδρότα και τον πόνο και τον μόχθο, ακόμα και το αίμα των γονιών μας, των προγόνων μας, των πάπων μας και των προπάπων μας, και γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσουμε, αλλά ούτε και να το ξεγράψουμε. Και όπως λέει και ο ποιητής, το σπίτι που γεννηθήκαμε και ας το πατούν οι ξένοι, στοιχείο είναι και μας προσκαλεί, ψυχή και μας προσβαίνει. Στοιχείο είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένει. Το σπίτι που γεννήθηκα, οι δυο στην ίδια στράτα. Έχουμε μοναδική επιθυμία να ξαναγυρίσουμε στο Λευκόνικο και δεν μας πειράζει πώς θα το βρούμε. Είμαστε όλοι έτοιμοι να το ξαναχτίσουμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο από ό,τι ήταν. Και να μου επιτρέψετε να τελειώσω με κάποιους στίχους ενός λαϊκού ποιητή του Λευκονίκου, ο οποίος ήταν αγράμματος μεν, αλλά ήταν γεμάτος συναίσθημα. Είναι ο Αντώνης Αντωνίου. Αρχίζει το ποίημα του για το Λευκόνικο ότι «Λευκόνικο τα πρώτα σου, να σου τα πω κλαμώντα, που είσαι στη σπάστραν και τιμή κι άλλα πολλά προσόντα». Και αφού στη συνέχεια μιλά για τα καλά που είχε το Λευκόνικο, τελειώνει. «Έχασε τσιν το άστρο σου την πρωτινή του λάμψη, μα πάρε λίμ πομονή και πάλι να ξανάψει. Τσούλοι κοντά σου να έρθουμε, τούτη καρκιά να ανοίξει, καθένας με τους φίλους του, Τούρκος, Ρωμιός να σμίξει, να έρθει χαρά στα σύλλη μας, να φύγει τούτη πλήξη». Είναι όλη η κληρονομιά αυτού του τόπου, δεν είναι? Όντως, είναι η κληρονομιά μας. Ναι, έχουμε ναι. Πολλά ακόμη να αναδείξουμε. Ναι. Αυτή είναι η αρχή. Είμαι είναι σίγουρος. Είναι ένας πολιτισμός η μεσαωρία μας, Λουκά μου. Ναι. Χιλιάδων χρόνων. Είναι, ναι. Ας πούμε το Λευκόνικο ήταν από τον 7ο π.Χ. αιώνα. Λοιπόν, έχουμε πολύ, πάρα πολύ μεγάλη κληρονομία. Και περνάμε στην γύρω περιοχή. Όμορφη τσιπόπιτα.
Όπου παρακαλώ πάμε στο φωτογραφικό υλικό και μετά στο πιάτο που έχουμε εδώ. Αν έχετε ευθύνη, καλή σα να είστε στο κοντρόλ. Ελάτε, αυτή η τσιπόπιτα η οποία φτιάχνεται με. Με τσίπα. Δηλαδή. Με το... Είναι το γάλα, το γάλα, το πρόβιο. Το πρόβιο το γάλα. Το βράδυ το αφήνουν έξω και μέχρι το πρωί ανοιχτό. Και μέχρι το πρωί σχηματίζει μια κρούστα, κρούστα από πάνω. Και αυτή η κρούστα είναι ο βούτυρος. Το βούτυρο γάλακτος. Το βούτυρο γάλακτος. Και... Με αυτό το βούτυρο γάλακτος λοιπόν φτιάχνουμε αυτή την τη ζύμη. Είναι τη λιχτή. Την οποία τυλίγουμε και μετά περιχύνουμε. Μετά ό,τι μείνει από πάνω από τσίπα από το βούτυρο αυτό το βάζουμε από πάνω. Και μετά περιχύνουμε με σιρόπι. Με σιρόπι. Ζεστή αυτή, κρύο το σιρόπι. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Κομμάτια, κομμάτια. Από άλλη, εδώ είναι τη. Η προηγούμενη ήταν δικιά μου. Μάλιστα. Τούτη είναι μια πολύ άξια λευκοριάτισσα τη Μαρούλα Κιμήτρη. Α, έχει καμία συγγένεια με τον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα Κιμήτρη. Αχ, πρέπει να πούμε για τον Ανδρέα. Συγγνώμη. Τον καλό συνάδελφο στο δελτίο. Βέβαια, ο Σιρής στο εμπαρόδο ξέχασα να πω κάτι. Ω, γιατί, εγώ λέω. Πείτε. Πρέπει να πω. Πρώτον, ο άντρα τη κυρία και ο παπά του. Του Ανδρέα. Ο παππού του ξαδέλφια. Ναι. Όμω. Ο φάλας που είπαμε για το αυτό και την παράληψή μου είναι ο παππούς του. Ο παππούς του, Ανδρέα, είναι ο αείμνηστος φάλας. Δηλαδή είναι ο παππούς του πατέρα του, μάλλον. Είναι προπαππούς. Προπαππούς του. Προπαππούς του, βέβαια. Γι' αυτό είναι συγγενής σου, Ανδρέα, ο Κιμήτρης. Είναι βεβαίως και είμαστε συγγενείς. Ο πατέρας του είναι ο Νίκος Κιμήτρης, είναι εκπαιδευτικός. Ναι. Και ο παππούς του ήταν. Και μάλιστα... Άρα είμαστε τρίτα ξαδέρφια. Ναι, και μάλιστα σπουδαίος. Ο θείος του Ανδρέα του Κιμήτρη, ο κύριος Σπύρος Κιμήτρης. Μάλιστα. Συνεχίζει την τέχνη του παππού του και μου υποσχέθηκε ότι άλλη φορά θα κάνει εκείνος. Τέλεια. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι πως φτιάχνεται πριν να ψηθεί, ε. Ναι, εδώ, ναι. Και την είχαμε στο τραπέζι με εδώ με τα αλεύρια μάλιστα. Και τα λοιπά. Ελάτε είναι στην επόμενη. Εδώ οι κυρίες. Εδώ είναι μια φίλη με κυρία Μαρούλα, εγώ και η μητέρα μου πίσω λίγο πριν πεθάνει. Για εμιστή γιαγιά σας. Η μητέρα, η μητέρα σας, η γιαγιά, ναι. Ελάτε στην επόμενη. Και εδώ πως τυλίγεται η ζύμη. Η κυρία Βασούλα Χρυσοστόμου γειτόνισε από το Λευκόνι, η κυρία Μαργαρίτα μάλιστα. Γεωργιάδη που ήταν στη Γύψου. Μάλιστα, ναι, βέβαια. Η οποία είναι πάντα μαζί μας, μας βοηθά. Εδώ ετοιμάζουμε τη τσιπόπιτα. Έτσι ανοίγουμε λοιπόν το φύλλο. Εντάξει, και μέσα λοιπόν, τι βάζουμε, σπασμένο λοιπόν, αμύγδαλο. Το παραδοσιακό ήταν χωρίς αμύγδαλο, αλλά πολλές όπως η θεία με η Αντριανή Τίκη που. Ναι. είναι πολύ χρυσοχέρα και τώρα στο Λονδίνο με την κόρη της ναι. Βάζει αμύγδαλο. Εδώ είναι η κυρία Ελένη Ξενοφόντος, στην πρώτη γιορτή που κάναμε παραδοσιακές γεύσεις του Λευκονίκου. Ήταν εκεί, και άνοιγε, άνοιγε το φύλλο βέβαια και έδειχνε σε νεότερες πως κάνουν να φτιάξει την τσιπόπιτα βέβαια. Η κυρία Ελένη Ξενοφόντος. Η κουρτίνα όμως πίσω λευκοντζάτικη. Η κουρτίνα είναι της μητέρας της Φλόρας. Είδατε, δεν είναι το προσέξα. Που είδαμε της μακαρίδης σας Μαρίας του Άγιου, η οποία έφτιαξε για το σωματείο μας στη Λάρνακα το και με εμείς έχουμε και δημαρχείο στη Λευκοσία και σωματείο στη Λάρνακα. Πάμε στην επόμενη, εδώ, ψημένες. Εδώ ήταν έτοιμες. Χριστούγεννα του, Παναγία μου, του 17. Ναι. Όταν κάναμε την πρώτη, είπαμε, το πρώτο ταξίδι στις παραδοσιακές γεύσεις του Λευκονίκου και έψησα αυτές τις πέντε. Λίγες κάνατε. Έκαναν άλλες έκαναν τρεις, άλλες δύο. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, εδώ. Εδώ ψήνεται στο φούρνο μου η τσιπόπιτα, μάλιστα. Όπως είναι έτσι ροδοκόκκινη. Εδώ φτιάχνεται με και το... Εκαπάρτησε, όπως λέμε. Εκαπάρτησε, φούντωσε. περήφανη. Μάλιστα. Εδώ ο Δήμος Λευκονίκου τελειώσαμε. Ναι, ναι εδώ οι περήφανες τσιπόπιτες. Θέλω να τις δούμε όλες και στο κόψιμο και στο πώς είναι και βέβαια στη γεύση πώς υπέροχες. Πώς το τυλίγουμε αυτό το τυλίγουμε, σιγά σιγά. Σχήμα. Μάλιστα, σαν σαλιντάρι. Χαλαρά την τυλίγουμε εδώ, τη σιροπιάζουμε. Τη σιροπιάζουμε, μάλιστα, και τα κομμάτια της υπέροχα. Είναι η βασίλισσα των ζυμαρικών μας. Η τσιπόπιτα. Βέβαια, μάλιστα. Βασίλισσα μας. Γι' αυτό θέλει και την κατάλληλη ωραία πιατέλα. Ναι, όπως είναι αυτή εδώ, ναι. Άλλε την κάνουν πιο κόκκινη, άλλε την κάνουν πιο άσπρη, έχει που την κάνουν ακόμα πιο κόκκινη. Ναι. Είναι θέμα γούστου. Είναι θέμα γούστου, είναι σωστό αυτό. Άλλε βάζουν παραπάνω σιρόπι, άλλε λιγότερο. Σε αυτή δεν έβαλα πολύ σιρόπι. Ναι. Έβαλα μόνο 2,5 ζάχαρη. Άλλες, άλλη φορά πρέπει να βάλουμε 3. Κοιτάτε το πιατάκι που μα έφερε, κυρία Ζήνη. Έφερα και πιατάκι. Πόσο ωραία διακοσμημένο είναι, για να μην νομίζετε τίποτα τυχαίο, ακόμη και τα χαρτομάντιλα είναι του Πάσχα. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Να δείξω πώς κόβεται, ε. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Νάτι. Υπέροχο. Κυρία Ζήνα μου, ο Θεός να σας δίνει πάντα δύναμη να δημιουργείτε μαζί με όλους τους Λευκονιζάτες, την κυρία Φλωρεντία. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή διάθεση που είχες να παραμείνεις μέχρι το τέλος.
Και σου εύχομαι κάθε καλό, καλή συνέχεια στα μαθήματα, ως μαθηματικός, καλή συνέχεια σε αυτό που αγαπάς και κάνεις, στους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν. Και όλα τα καλά που κάνετε. Και εσύ το ίδιο, και θα χαρώ να τα ξαναπούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και εδώ στο στούντιο, Μαρία. Πολύ ευχαρίστω. Να είσαι πάντοτε καλά, σε χαιρετώ. Γεια σας, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, ευχαριστούμε, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε. Θες να πεις κάτι τελευταίο στην κυρία Δήμαρχο, κλείνοντας. Θα την ευχαριστήσω για ό,τι κάνει για το Λευκώνικο. Νιώθω υπερήφανη που έχουμε το Λευκώνικο μια τέτοια δήμαρχο και αποτελεί έμπνευση για μένα και όλους τους νέους να είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε το μικρό που μπορούμε για να μείνει ζωντανή η μνήμη του Λευκώνικου μας. Μαρία, υπερήφανος και για σένα, να ξέρεις, γιατί οι νεότερες γενιές είναι αυτές που θα συνεχίσουν την παράδοση και εσύ είσαι μέρος αυτής. Και εγώ είμαι υπερήφανη για σένα, πολύ. Μαρία μου, και για σένα και για τη Φλόρα μου, μάλιστα, η οποία ήρθε τόσο δρόμο. Και για τον κύριο που μας έφτιαξε το αυτό. Και ασφαλώς και το Θεόδωρο μου και όλους τους λευκονικιάτες μου που εξακολουθούν να φτιάχνουν. Υπέροχα. Μαρία, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Και τις λευκονικιάτες σας. Χαιρετώ, γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Και εσάς σας ευχαριστούμε και ως Ρίκα, αλλά και σένα ειδικά, Λουκά μου, που μας αγαπάς και μας προβάλλεις. Εάν έχω ένα λεπτό να πω κάτι για τα υφάντα. Πριν από τον πόλεμο, οι κουρτίνες στο Λευκώνικο το 1973, όταν οι γυναίκες είχαν κάνει συνεταιρισμό που έρχονταν τουρίστες, λεωφορεία, τα φέρνουν πανίκο Γατζικακού από το Βαρόσι, που ήταν ο πρώτος. Που είχε τη γραμμή των λεωφορείων, Όχι, ερχόντουσαν τα ταξιδιωτικά. Τα ταξιδιωτικά. Τουριστικά. Και έφερνε το βράδυ στο αγροτόσπιτο των αυτών, παρακολουθούσαν. Του φαροσιακού. 200 τουρίστες Γερμανοί. Μάλιστα. Παρακολουθούσαν αναπαράσταση Κυπριακού γάμου, έπιναν γρασίν, λουκουμάδες κτλ. Και πήγαιναν και αγόραζαν και τα υφαντά. Μάλιστα. Ένα ζευγάρι κουρτίνες το 1973 ήταν 5 λίρες. Είναι πολλά λεφτά 5 λίρες το 1973. Πολλά λεφτά για τότε, γι' αυτό πολλές γυναίκες το έκαναν. Βεβαίως στα παλαιότερα χρόνια υπήρχε ένας, να τον πούμε, Κώστας Χριστοδούλου, έμπορος στη Λευκοσία, στη Λίδρας, ο οποίος τους έδινε τα νήματα και μετά έπαιρνε τις κουρτίνες και τους πλήρωνε τον κόπο τους. Και έτσι κάποιες γυναίκες που ήταν η δουλειά τους. Γιατί πιο πολλές γυναίκες έφτιαχναν, όπως η μητέρα μου και η μητέρα της Φλόρας, πρίκα για τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Μάλιστα. Αλλά υπήρχαν και γυναίκες που το είχαν ως επάγγελμα. Υπέροχα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και να τελειώσω λέγοντας ότι αυτή η Θεανόηπο Γιατσίνα, η μεγάλη λευκονιτσάτισσα που ήφαινε τα καλύτερα. Πριν πεθάνει, γιατί όταν ήρθε και στη Λεμεσού, έφτιαξε ξανά αργαλιό όπως όλες και ήφαινε. Και όταν κατάλαβε ότι κοντεύει να πεθάνει και δεν μπορεί να φτιάξει, έφτιαξε ένα φακωτό του Λευκονικού. Δείξε προηγουμένως ένα που ήταν κοκκινοπό. Ναι, ναι. Και λέγεται φακωτό γιατί λέγεται με τέσσερα πατήθηκε και δημιουργούνται κάτι μικρές, σαν φακές. Σαν φακές. Και το άφησε μισοτελειωμένο στο Λευκόνικο. Ναι. Το πήραν κάποιοι άλλοι. Το πήραν κάποιοι άλλοι. Και ήρθε και έφανε ένα. Και επειδή η ανιψιά της είναι η κυρία Μαρία Γιακώβου, που είναι τώρα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και τότε στο Πολιτιστικό της Τράπεζας Κύπρου, και είπε ότι εγώ αυτό αφήνω στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου να μείνει χτήμα εσάι. Χαίρομαι. Και να μείνει και η μνήμη αιώνια. Και η μνήμη της. Μεγάλη υπόθεση. Ευχαριστώ. Να νιώθεις ότι δημιουργείς ιστορία και αφήνεις παράδοση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε, που φέρατε όλα αυτά τα καλά. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, χαρά μου. Χαιρετούμε όλους τους Λευκονιτσιάτες. Όλους και τις Λευκονιτσιάτες, σας μιλούν Λευκονιτσιάτες και σε ευχόμαστε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Υγεία και δύναμη και θα περάσει αυτό. Αμήν. Το κακό. Αμήν. Θα ευχαριστώ. Περάσει το κακό. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε στην οφιά μέχρι αυτή την ώρα. Η καλή συνάδελφος Άντρια Αγγελίδου στη σκηνοθεσία σήμερα. Μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους, τους οποίους και σήμερα πραγματικά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που μας κάνετε στην οφιά. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα, το RIC 2 και το RIC SAT. Γεια χαρά.